Η εισήγησή μου έχει δύο κομμάτια. Ένα γρήγορο πέρασμα το τι ισχύει στην Αλία, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι τι καταγγελίες και τι παράνομες ενέργειες έχουμε καταγράψει σαν υπηρεσίες στα χρόνια που εργαζόμαστε και σε συνεργασία με τους ψαράδες. Η εισήγησή μου την βλέπετε ήδη με τον τίτλο «Παράνομες δραστηριότητες στην επαγγελματική αλληλεία της περιφέρειας». Θα ήθελα να αναφέρω ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που ισχύει στο Βόρειο Αιγαίο. Ο επαγγελματικός στόλος μας που ασχολείται με την αλληλεία είναι με στοιχεία του 2023 περίπου 1.550 σκάφη. Που σημαίνει αυτό, μεταφράζεται, ότι είναι το 10% περίπου του εθνικού μας αλληλευτικού στόλου συγκεντρωμένο στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Στον πίνακα που βλέπετε είναι μια πρόχειρη κατανομή για ένα νησί. Βέβαια το βαρύ ρόλο έχει η Λέσβος και τα επόμενα νησιά που είναι η Σάμος και η Χίος και τελευταία η Λίμνος. Έχουμε εκπροσώπηση όλων των ειδών αλληλείας, δηλαδή έχουμε τη μικρή παράκτη αλληλεία, έχουμε τα σκάφη μέσης αλληλείας που είναι οι μηχανότερες και τα γρηγρή και βλέπετε την αντίστοιχη κατανομή ένα νησί. Όλα αυτά τα σκάφη που αναφερόμαστε απασχολούν περίπου 4.000 επαγγελματίες αλληλείας σε όλα τα νησιά. Είναι μια σοβαρή δραστηριότητα την οποία πρέπει να προστατεύσουμε και όσο μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε. Εδώ στην επόμενη διαφάνεια που βλέπετε αρχίζουν τα περίεργα στοιχεία που έχουμε δυστυχώς για την περιοχή μας. Εδώ είναι ένας πίνακας με στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει από Λέσβο και Λίμνο, που βλέπετε μία μείωση σημαντική τα τελευταία 10 χρόνια τόσο στη Λίμνο όσο και στη Λέσβο. Είναι της τάξης από 24% έως 28%. Υπάρχει μια σταδιακή μείωση των σκαφών. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Ο πιο σημαντικός είναι ότι έρχεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και δίνει χρήματα για να αποσυρθούν τα σκάφη με καταστροφή. Ένας άλλος λόγος είναι ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν να έχουν μέλλον, είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω ασθένειας, είτε λόγω ότι τα παιδιά τους στρέφονται σε άλλες δραστηριότητες και έτσι αποσύρουν το σκάφος τους. Ένας άλλος λόγος απόστρησης επαγγελματικών σκαφών είναι η αδυναμία να συντηρήσει κάποιος ένα τέτοιο σκάφος ή αλλάζει δραστηριότητα γιατί δεν βγαίνει άλλο οικονομικά ή κάποιες άλλες αιτίες όπως καλή ώρα το ναυάγιο. Αντίστοιχη μείωση παρατηρούμε και στους ανθρώπους που υπηρετούν αυτά τα σκάφη και βλέπετε ότι πάλι από στοιχεία της Λίμνου και της Λέσβου στην τελευταία δεκαετία έχουμε μία μείωση των ψαράδων μας κατά 28% στη Λίμνο και κατά 32% στη Λέσβο. Αν κανείς κοιτάξει λίγο τη σύνδεση των σημερινών ψαράδων μας ηλικιακά, τα πράγματα δεν είναι και τόσο ευχάριστα, γιατί βλέπετε ειδικά το συγκεκριμένο αυτό που είναι πάνω από 66 ετών, δηλαδή έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που είναι πάνω από 66 χρονών και δυστυχώς είναι περίπου το 1/3 τουλάχιστον για τη Λέσβο και όλοι, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια γύρανση των αλλιέων και το χειρότερο από όλο είναι ότι δεν υπάρχει ελπίδα κοιτώντας κανείς τις μικρές ηλικίες. Δυστυχώς είναι μια δραστηριότητα που δεν τροφοδοτείται από νέους ανθρώπους. Τώρα, αν κοιτάξει κανείς τον στόλο που έχουμε ως προς το τι αλληλευτικά εργαλεία χρησιμοποιεί. Έχουμε μια σημαντική εκπροσώπηση, όπως είπαμε και πριν, των σκαφών μέσης αλληλείας. Στην περιοχή μας, Λέσβο Λίμνο, έχουμε 18 σκάφη μέσης αλληλείας, γρηγοροί και μηχανότρατες. Συνήθως οι ψαράδες της μικρής παράκτης αλληλείας χρησιμοποιούν δίχτυα απλάδια ή μανωμένα ή κουλούρα, βλέπετε και τα αντίστοιχα ποσοστά στα αντίστοιχα εργαλεία. Χρησιμοποιούν πάρα πολύ τα στάσιμα παραγάδια που φτάνει σε ένα ποσοστό 95% των σκαφών μας και ειδικά στη Λέσβο, επειδή έχουμε τον κόλπο Καλονής με όστρακα, υπάρχει μια αυξημένη ζήτηση για εργαλεία αλλίας οστράκων, όπως είναι ο αργαλιός ή η λαγκάμνα, όπως τη λέμε εδώ, κατά 49%,
ή κατά δυτική συσκευή που χρησιμοποιούν κάποιοι ψαράδες μας, αλλά είναι αρκετά περιορισμένο, μόλις το 22% των σκαφών. Αναφέρω και εδώ για ιστορικούς λόγους ότι έχουμε και ένα εργαλείο, το θηνείο ή ταλιάνι όπως το λέμε, που είναι ένα πολύ σπάνιο και εργαλείο, μας ήρθε από τη Μικρά Ασία και έχουμε τη χαρά, το έχουμε και εμείς εδώ στη Λέσβο και συγκεκριμένα λίγο πριν την είσοδο στον κόλπο Γέρας. Η περιοχή μας δίνει ειδικές άδειες, όπως στα διεθνή ύδατα, δηλαδή να ψαρεύει κανείς στα διεθνή ύδατα. Αυτές οι άδειες τα τελευταία χρόνια όλο και αυξάνουν και κυρίως από σκάφη μέσης αλιείας. Υπάρχει ένα μικρό σχετικά ενδιαφέρον στην περιοχή μας για αλιεία μεγάλων πελαγικών, όπως είναι ο ερυθρός τόνος, ο μακρύπτερος, η οξυφίας, και βλέπετε ότι είναι μόλις 5 άδειες, 5 σκάφη ουσιαστικά. Το επόμενο, τα ολοθούρια, είναι μια πονημένη ιστορία, διότι πριν λίγα χρόνια εδώ τουλάχιστον στη Λέσβο είχαν ζητήσει τουλάχιστον 60 άτομα να ψαρεύουν ολοθούρια. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη αλίευση και έχουν περιοριστεί πάρα πολλοί άδειες λόγω ακριβώς της υπεραλίευσης και της σχεδόν εξαφάνισης των συγκεκριμένων ειδών. Εδώ βλέπετε βέβαια ολοθούρια 22 που γράφουμε στην παρένθεση, είναι γιατί έχει ξεκινήσει ένα αντίστοιχο ενδιαφέρον από τη Λίμνο. Και έτσι αρχίζουν να ζητάνε οι ψαράδες μας από τη Λίμνο να ψαρέψουν το συγκεκριμένο είδος μέχρι να εξαφανιστεί και αυτό από εκεί. Η αχινή είναι μια άλλη ειδική άδεια που δίνουμε κυρίως στους λιμνιούς και κυρίως σε εποχές όπως είναι η Σαρακοστή. Δεν θέλουν κάτι άλλο, ούτε η δική μας, ούτε και η λιμνή άλλη εποχή. Και μια ακόμη ειδική άδεια, την οποία δίνουμε πολύ συχνά για μεγάλα σκάφη μέσης αλιείας, είναι οι κόκκινες και οι γαλαζοκόκκινες γαρίδες. Ας δούμε λίγο τη δραστηριότητα της μεταποίησης. Έχοντας ένα τέτοιο αλιευτικό στόλο στην περιοχή μας, υπάρχει και μια αντίστοιχη βιομηχανία η οποία ασχολείται με την μεταποίηση των αλιευμάτων. Και συγκεκριμένα αναφέρω εδώ ότι υπάρχουν δύο μονάδες στη Λίμνο, 4 στη Λέσβο και μία στη Χίο. Και από κάτω βλέπετε με τι ασχολούνται αυτές οι μεταποιητικές μονάδες. Κυρίως αλίπαστα και δευτερευόντως με κατάψυξη αλιευμάτων. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι μας, παράνομες δραστηριότητες. Αυτά τα στοιχεία που θα σας αναφέρω είναι στοιχεία που δεχόμαστε κατά καιρούς από τους ίδιους τους ψαράδες μας και δευτερευόντως από τις λιμνικές αρχές. Το πρώτο και βασικό μας πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε κατά κόρον είναι η παράνομα αλιεία από μηχανότατες της Τουρκίας, οι οποίες δυστυχώς μπαίνουν εντός της ελληνικής επικράτειας, ψαρεύουν, υπάρχει η πίεση των λιμνικών αρχών, μόλις φύγει το λιμναρχείο επανέρχονται και γίνεται ένας τέτοιος φαύλος κύκλος. Αλλά είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, διότι όσο παίρνουν τα χρόνια όλο και ξεθαρεύουν σε αυτό το πράγμα που γίνεται. Τα προβλήματα που καταγράψαμε που έχουν σχέση με την παράνομα αλιεία είναι χωρίζονται σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα έχει να κάνει με τον τρόπο που χρησιμοποιούν οι ψαράδες μας στα εργαλεία. Η δεύτερη ομάδα έχει να κάνει με τις απαγορευμένες περιοχές που πάνε και αλιεύουν κάποιοι ψαράδες ενώ δεν θα έπρεπε. Και η τρίτη ομάδα έχει να κάνει με τις παράνομες δραστηριότητες γύρω από την διάθεση των αλιευμάτων στον καταναλωτή. Όσον αφορά την παράνομη χρήση εργαλείων, οι καταγγελίες που έχουμε δεχτεί είναι κυρίως με την κακή χρήση του ματιού του δικτύου, δηλαδή ότι χρησιμοποιούν κάποιοι δίχτυα με μικρότερο από το επιτρεπτό μάτι δικτυού. Το επόμενο είναι το υλικό που χρησιμοποιούν για την κατασκευή των δικτυών και κάποιοι χρησιμοποιούν το πλαστικό νήμα που απογορεύεται. Πολύ συχνά έχουμε καταγγελίες με τον αριθμό των αγκιστριών που χρησιμοποιούν κάποιοι ψαράδες στα εργαλεία τους. Και ένα επίσης πάρα πολύ συχνό, τουλάχιστον στην περιοχή της δική μας στη Λέσβο, είναι ο αριθμός παγίδων που χρησιμοποιούν τα σκάφη, που ενώ η νομοθεσία λέει συγκεκριμένο αριθμό, για παράδειγμα κύρτων ή ιδεολιών, αυτό παραβιάζεται από κάποιους ψαράδες και χρησιμοποιούν διπλάσιους και διπλάσιους αριθμούς. Ένα συνηθισμένο που έχει να κάνει κυρίως με την αλιεία των οστράκων είναι οι παρεκκλήσεις που έχουν παρατηρήσει στις προδιαγραφές. Ο νόμος λέει συγκεκριμένα πώς πρέπει να είναι ο εργαλειός, τι διαστάσεις πρέπει να έχει, τι βάρος πρέπει να έχει και αυτό δυστυχώς από κάποιους παραβιάζεται.
Ένα επίσης συχνό φαινόμενο το οποίο έχουμε παρατηρήσει είναι η χρήση ενός εργαλείου το οποίο έχει θεσπιστεί από τον νόμο για κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή να υπάρχει ένας στόχος να ψαρεύει, ας πούμε, ο εργαλείος στα όστρακα και ξαφνικά το βλέπουμε να ψαρεύει και ολοθούρια. Κάτι το οποίο απογορεύεται για τον νόμο. Ή πολύ συχνό δυστυχώς είναι η χρήση εργαλείων στο θαλάσσιο περιβάλλον χωρίς να υπάρχει σχετική σήμανση πάνω στις σημαδούρες των εργαλείων. Επίσης έχουμε καταγράψει πολύ συχνά καταγγελίες που γίνεται μια χρήση μιας αλλίας ενός, ας πούμε, είδους, αλλά χωρίς να φέρει το αντίστοιχο σκάφος την ειδική άδεια που οφείλει. Καλή ώρα, τα ολοθούρια, όπως είπαμε λίγο πριν, ή αν ψαρεύει κανείς τα μεγάλα πελαγικά ψάρια. Και τέλος, πολύ συχνό, γι' αυτό το αναφέρω και χωριστά, είναι η καταγγελία, η χρήση του φωτός για αλλία καλαμαριών. Αν πάμε στη δεύτερη ομάδα που έχει να κάνει με το πού ψαρεύει κανείς παράνομα, έχουμε δεχτεί, είπαμε, καταγγελίες που έχουν να κάνουν με αλλία κοντά στις ακτές ενώ απογορεύεται, σε εκβολές ποταμών, όπου συγκεντρώνεται αρκετά είδη ψαριών και απογορεύεται του νόμου. Κάποιοι παραβιάζουν τις ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να ψαρεύουν από υδατοκαλλιέργειες, και αυτό βέβαια οφείλεται στο ότι οι υδατοκαλλιέργειες πολύ συχνά ρίχνουν ιχθυοτροφές για τα ψάρια τους και αυτό συγκεντρώνει και άγρια ψάρια. Και έτσι υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει και συγκέντρωση αγρίων ψαριών στις περιοχές. Αλλά πρέπει οι ψαράδες να τηρούν μια απόσταση ώστε να μην προκαλούν προβλήματα στις ιχθυοκαλλιέργειες. Ένα άλλο θέμα που παραβιάζεται από κάποιους ψαράδες είναι οι περιοχές που υπάρχουν ενάλλες αρχαιότητες που τυπικά και για τον νόμο δεν πρέπει να πλησιάζουν, γιατί μπορεί να γίνει κάποια καταστροφή εν αγνία τους σε τέτοιες περιοχές. Και τελειώνουμε τους τεχνητούς υφάλους που σε κάποια νησιά της περιφέρειάς μας έχουν τοποθετηθεί, και ενώ έχουμε πει να μην πλησιάζουν τους τεχνητούς υφάλους, διότι εκεί γίνεται μια πολύ χρήσιμη, ένας πολύ χρήσιμος εμπλουτισμός της θάλασσας, γιατί τα ψάρια, τα μικρά, συγκεντρώνονται, πολλαπλασιάζονται μέσα στον χώρο των τεχνητών υφάλων, κάποιοι ψαράδες θεωρούν ωφέλιμο να ψαρεύουν στην περιοχή εκείνη και έτσι ουσιαστικά εξουδετερώνουν ό,τι καλό πάει να κάνει αυτός ο τεχνητός ύφαλος. Και τέλος, έχουμε και καταγγελίες από προστατευόμενες περιοχές που, ενώ δεν πρέπει καθόλου να υπάρχει χρήση αλλευτικών εργαλείων, δυστυχώς καταγράφονται αντίστοιχες δραστηριότητες. Και κλείνω με τρίτη ομάδα παρανομιών που έχουμε δεχθεί, που είναι οι παράνομες διαθέσεις αλλιευμάτων. Κυρίως έχει να κάνει με τα ψάρια μικρού μεγέθους ή όστρακα μικρού μεγέθους, που παρανόμως βρίσκονται στο ιχθυοπολείο ή σε μια ταβέρνα. Βρίσκουμε είτε μικρού μεγέθους είτε μεγάλου μεγέθους αλλιεύματα, τα οποία είναι όμως σε απαγορευμένη περίοδο. Παλιότερα συνέβαινε αυτό κυρίως όταν κάναμε εισαγωγή ψαριών από την Τουρκία, που γινόταν εισαγωγή ψαριών και τα οποία βαφτίζαμε στη συνέχεια ελληνικά. Επίσης, κατά καιρούς έχουμε διαπιστώσει από επισκέψεις μας σε ιχθυοπολία να βλέπουμε προστατευόμενα είδη τα οποία να πολλούνται. Και μάλιστα θα σας πω και ένα συμβάν που είχαμε εδώ στη Λέσβο. Πριν χρόνια βρέθηκε σε ένα ιχθυοπολείο πρωί-πρωί ένας ωραίος γαλαίος, αλλά είναι προστατευόμενο είδος. Και μέχρι να πάμε στη δουλειά μας, δεχτήκαμε τηλέφωνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έλεγε: πείτε τον ψαρά και τον ιχθυοπόλη που το έβαλε πάνω στο ίντερνετ αυτή την εικόνα να το πάρει άμεσα, διότι θα έχει συνέπειες και η υπηρεσία σας και ο συγκεκριμένος. Και ευτυχώς ο άνθρωπος συμμορφώθηκε και έφυγε άμεσα από το διαδίκτυο μια τέτοια εικόνα που είχε φωτογραφίσει το ιχθυοπολείο του, καμαρώνοντας αυτό το είδος. Που ήταν κατά βάση ήταν ένα προστατευόμενο είδος και κακώς βρισκόταν στο ιχθυοπολείο. Και κλείνω τις παράνομες διαθέσεις αλλιευμάτων, που πολύ συχνά δυστυχώς βλέπουμε εραστέχνες ψαράδες να πουλάνε τα αλλιεύματά τους, παρανόμως βέβαια, και δεν σέβονται καθόλου τους ψαράδες οι οποίοι ζουν από τις πωλήσεις των επαγγελματίων ουσιαστικά, και θεωρούν και αυτοί ότι μπορούν να συμμετέχουν παράνομα βέβαια, πουλώντας σε πολύ χτυπημένες τιμές τα αλλιεύματά τους. Έχοντας όλα αυτά τα παραπάνω, ποιες είναι οι προτάσεις που καταθέτουμε? Υπάρχει ένας θεσμός που λέγεται επιθεωρητές αλλίας.
πολλοί από εμάς σαν ιχθυολόγοι εκπαιδευτήκαμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να εφαρμόσουμε αυτό το θεσμό. Δυστυχώς από το 2018 έως σήμερα ο θεσμός του επιθεωρητή αλληλείας δεν έχει υλοποιηθεί, δεν έχει εφαρμοστεί. Τι είναι ο επιθεωρητής αλληλείας? Είναι αυτός που πάει στον τελικό αποδέκτη που είναι το ιχθυοπολείο, η ταβέρνα, ένα ξενοδοχείο και βλέπει όλα αυτά τα αλλιεύματα τα οποία διαθέτει αυτός ο χώρος, αν καλύπτουν τις νόμιμες προδιαγραφές σε μήκος, σε εποχή, αν το είδος αυτό είναι επιτρεπτό κτλ. Έτσι μας στερεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο ώστε να μην επιτρέπουμε απογορευμένα είδη να μπαίνουν στο κύκλωμα του καταναλωτή. Ήδη ακούστηκε από την αρμόδια αντιπεριφερειάρχη το σοβαρότατο πρόβλημα που έχουμε ως προς τη στελέχωση. Φανταστείτε ότι είμαστε τρεις ιχθυολόγοι για όλο το Βόρειο Αιγαίο και με προοπτική ένας να φύγει ήδη, θα φύγει σε λίγο καιρό για σύνταξη και υποτίθεται τα 10 νησιά μας προσπαθούν μνήχη και με δόντια με αυτούς τους τρεις ιχθυολόγους να βρουν άκρη. Κάτι άλλο που άρα ζητάμε επιγόντως στελέχωση των αρμοδίων υπηρεσιών με ιχθυολόγους ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ένα βήμα προς τα μπρος. Κάτι άλλο που ζητάμε και ήδη προσπαθούμε και το έχουμε υλοποιήσει μερικά εμείς εδώ στη Λέσβο είναι η χρήση τεχνολογιών οι οποίες θα μπορέσουν να μας δώσουν πρόσβαση σε περιοχές που δεν μπορούμε. Καλή ώρα να πάει κανείς να δει σε μεγάλα βάθη είναι σχεδόν αδύνατο χωρίς τη χρήση δίτη. Βρέθηκε η λύση των ντρόν και ήδη αρχίσαμε και το χρησιμοποιούμε. Προτείνουμε να αναπτυχθεί ο αλλιευτικός τουρισμός. Θα μου πείτε που κολλάει αυτό το πράγμα στην Αλία. Κολλάει πάρα πολύ διότι έχουμε επισκεφθεί νησιά με τουρισμό και έχουμε δει ψαράδες μας σχεδόν να εγκαταλείπουν το επάγγελμά τους τους καλοκαιρινούς μήνες διότι έχουν μια σοβαρή οικονομική απολαβή κάνοντας τα σκάφη τους για αλλιευτικό τουρισμό. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι και θα έχουν τα προστοζήν και θα μειωθεί και λίγο η ένταση της αλλιευτικής πίεσης που δέχεται η θάλασσά μας από τους ψαράδες. Άρα αν μπορέσουμε να ενισχύσουμε, να πείσουν τους ψαράδες που μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον αλλιευτικό τουρισμό να το κάνουν, είναι προς όφελος και της θάλασσας και του περιβάλλοντος. Κάτι άλλο το οποίο έχουμε δει και θέλουμε να το προωθήσουμε είναι η τεχνητή ύφαλη και οι προστατευόμενες περιοχές. Είναι οι περιοχές όπου υπάρχει μια καλή αναπαραγωγή των ψαριών, υπάρχει δυνατότητα των μικρών ψαριών, των απροστάτητων, να αναπτυχθούν χωρίς το φόβο της αλληλείας και έτσι προτείνονται γενικά σε πολλές περιοχές να γίνουν οι τεχνητοί ύφαλοι και οι προστατευόμενες περιοχές εστίες μιας καλής αναγέννησης των ιχθυοποθεμάτων. Και τέλος κλείνοντας, θέλουμε να προτείνουμε κυρίως στο Υπουργείο οι νόμοι να απλοποιηθούν και να μην είναι γενικευμένοι. Αναφέρω ένα παράδειγμα το οποίο ισχύει στην περιοχή μας. Βγαίνει ένας νόμος και λέει απαγορευμένες περιοχές και περιόδους για την αλληλεία των μεγάλων πελαγικών. Αλλά αυτό, όταν δίνεις κάποιον και του λες, μην ψαρεύεις, ας πούμε, το Φεβρουάριο μήνα, ενώ εμείς δεν έχουμε καν το είδος αυτό στην περιοχή μας. Είναι άχρηστο, δηλαδή, είναι άχρηστο να λες στην νομοθεσία, μην ψαρεύετε το συγκεκριμένο ψάρι όταν σε κάποιες περιοχές είναι παρόν, σε κάποιες είναι απόν, συγγνώμη. Αυτά ήθελα να πω σαν υπηρεσία και ελπίζω να συμβάλλουμε κι εμείς όσο μπορούμε στο να αναπτυχθεί αυτή η δραστηριότητα.